Θύμων κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρησεν των πτυσμάτων ημών αίτησε εν το ψάριν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα αδερφοί παραγγέλλομεν ημίν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεσε ημάς από παντός αδερφού, ατάκτος περιπατούντος. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβεύση κατεναντίον βολούμενος και τόσον φιλόκον δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Χριστός Ανέστη, έκριε πρόθυνα από θάνατον πατήσες και έρθισε της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος. Καλησπέρα σας. Συμμετοχή σας σε κάθε βήμα μας, παντού, στον Αλμυρό, σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό, σε κάθε γωνιά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Ένας προσχεδιασμένος λόγος, ανάλογα με την περίσταση, θεωρείται απαραίτητος. Ο αυθόρμητος όμως είναι αυτός που θα με βοηθήσει να μιλήσω πιο άμεσα. Πολλοί συντημότες μου υπήρξαν διστακτικοί απέναντί μου και επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά μου, γιατί δεν με γνωρίζουν. Έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί οι οικογενειακές μου υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης με είχαν απορροφήσει. Όμως ζω ανάμεσά σας, δραστηριοποιούμε στον ίδιο χώρο, μεταδίδω γνώσεις και αξίες στα παιδιά σας. Απολαμβάνω ό,τι καλό γίνεται στην πόλη μας και ενοχλούμε από τα κακώς κείμενα όπως και εσείς. Αντί λοιπόν να καταλογίζω ευθύνες και να κριτικάρω εκ του ασφαλούς, αποφάσισα να λάβω τη σκητάλη. Πρέπει να σας ομολογήσω πως από τη στιγμή που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν αισθάνθηκα ούτε ένα λεπτό, ούτε μία στιγμή πως έκανα προεκλογικό αγώνα, αλλά ένα ταξίδι στη δική μου γλώσσα, τη φιλολογική, ένα διαρκές μάθημα ανθρωπογνωσίας, που τελικά για μένα αποδείχτηκε πολύ ενδιαφέρον και πολύτιμο. Γνώρισα και με γνώρισαν άνθρωποι από κάθε χωριό του Δήμου. Συζήτησα μαζί τους, επικοινώνησα μαζί τους, αφουγκράστηκα τις αγωνίες τους, άκουσα τα προβλήματά τους. Για να είμαι ειλικρινής, οι πρώτες μου επισκέψεις γινόταν με συστολή και αμηχανία. Αλλά η αποδοχή και η εγκάρδια υποδοχή τους με έκανα να αισθάνομαι όμορφα. Και σε κάθε βήμα μας η ομάδα μεγάλωνε, δυνάμωνε και σήμερα παρουσιάζεται μπροστά σας. Θεωρώ επιβεβλημένο να ξεκινήσω την παρουσίαση των συμβούλων, των πολύτιμων συνεργατών μου για την επανεκκίνηση της πόλης μας και των χωριών μας. Οι συνεργάτες μου, Αλαμανιώτης Γιώργος, Αλεξάκης Γιώργος, Αντωνίου Παντελής, Αποστολόπουλος Γιάννης, Γιαννίκαρα Ειρήνη, Γρόνια Έφη, Έφη
Γαβριήλ. Σικογιάννης Βασίλης. Καραγιώργος Μπάμπης. Καρακώστας Χρήστο. Καρατζιάς Δημήτρης. Καστανίδη Παπαγιάννη Όλγα. Κατούνια Φωτεινή. Κιάκου Κουκουλά Μαριλένα. Πολέτας Δημήτρης. Κοντογιάννη Τάφου Χριστίνα. Κουστιώτα Κούτρα Αμαλία. Κουτσούβος Κωνσταντίνο. Κυριατζή Ματίνα. Κυρκούτσια Δουδέσκινα. Μακρύς Απόστολος. Μάμα Εις Χρήστος. Μαμαδόπουλος Κωνσταντίνος. Μικόπουλος Αχιλέας. Βάρδας Χρήστος. Κίνα Πελεγρίνη Μαρία. Κοτός Επαμινώντας. Βουλαμάτσι Ντανιέλα. Μιγιάκη Μιλωνά Μανουλία. Νάτζιου Παρασκευή. Νικολαίδης Ανάργυρος. Τόκος Γεώργιος. Παναγιώτου Ελένη. Πάτσου Περσεφόνη. Παπακοσταντίνου Γεώργιος. Πασχάλης Κωνσταντίνος. Πυκνής Θεόδωρος. Πυράκος Γεώργιος. Σεξαβάνη Ιωάννα. Σκιάλου Σοφία. Τσιόντζου Καλιόπου. Τσοκάρας Νίκος. Φαγάκης Αποστόλης. Κιμπηλής Κωνσταντίνος. Χρόνης Θεόδωρος. Είμαι περήφανη για τον καθένα σας και για την καθεμιά σας ξεχωριστά και νιώθω πολύ τυχερή που επιλέξατε τον συνδυασμό «Ζωή αλλάζουμε». Ζούμε σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια τα απλά, καθημερινά και αυτονόητα ηλίθουν. Το όνομα του συνδυασμού «Ζωή αλλάζουμε» έχει διπλή σημασία. Αλλάζουμε πρώτα εμείς ως άνθρωποι και στη συνέχεια αλλάζουμε την καθημερινότητά μας, τη δραστηριότητά μας. Είναι ένα ρήμα που συμπυκνώνει μια ολόκληρη στάση ζωής. Καθ' όλη τη διάρκεια του προεκλογικού μας αγώνα επιλέξαμε χαμηλούς τόνους και διάλογο. Επιλέξαμε μέσα από ερωτηματολόγια να συλλέξουμε τις δικές σας προτεραιότητες και πάνω σε αυτές να χαράξουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν άρχοντες του τόπου, αλλά εκλεγμένοι υπηρέτες της κοινότητας. Υπηρέτες του Δήμου. Υπηρέτες της ανάπτυξης και του πολιτισμού. Και της εξυπηρέτησης των δημοτών. Σας καλέσαμε να αλλάξουμε ζωή για μας, για τα παιδιά μας και ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα με τον καλύτερο τρόπο. Στην πρώτη μας ανοιχτή συνομιλία στο Κουρί, εστιάσαμε στον πολιτισμό της καθημερινότητας, ένας σύγχρονος, φιλικός, ανοιχτός, ασφαλής και λειτουργικός Δήμος. Σταθήκαμε στην κοινωνική πολιτική μέσα από κοινωνικές παροχές και πραγματική βοήθεια. Στη στήριξη της τρίτης ηλικίας και την αξιοποίησή της για την καταγραφή της τοπικής ιστορίας μας. Αναφερθήκαμε στο πρόγραμμα ενίσχυσης των άπορων δημοτών μας, αλλά και σε ένα Δήμο πρότυπο για την υγεία ανάπτυξη, τη δημιουργική απασχόληση των νέων μας σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα, σταθήκαμε στην ενίσχυση δομών για τα άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες. Η πόλη μας πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα των αδέσποτων ζώων. Είναι ένα πρόβλημα που έχει πάντα την προσοχή μας, την προτεραιότητά μας, καθώς εμποδίζει πολλαπλά στην ποιότητα ζωής και προσκρούει στην ευαισθησία μας.
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε με λίγα λόγια το σχέδιο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας του εξυγχρονισμού του Δήμου για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άραγε, για ποια εξυπηρέτηση μιλάμε? Θα σας πούμε με αριθμούς τι συμβαίνει στο Δήμο μας. Το 33% των ερωτηθέντων για την καθαριότητα στον Αλμυρό και τα χωριά βαθμολόγησε τις υπηρεσίες με 1 στα 10, ενώ το 64,9% βαθμολόγησε με λιγότερο από 5. Στην ερώτησή μας πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, το 72,8% απάντησε με 1, ενώ το 95,8% βαθμολόγησε με λιγότερο από 5. 4,2% είναι οι ευχαριστημένοι δημότες, κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Το ερώτημα αν εφαρμόζεται ο νόμος είναι ένα ερώτημα που αποφεύγεται να απαντήσετε. Εμείς όμως δεσμευόμαστε για την τήρηση του νόμου, για το μητρό των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων και για το τσιπάρισμά τους. Δεσμευόμαστε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο. Ο πολιτισμός του Δήμου Αλμυρού έχει την εικόνα του πολιτιστικού κέντρου Αλμυρού, αφημένο στην τύχη του και χωρίς υποδομές. Θεματικά μουσεία, ανοιχτά θέατρα, στέγαση συλλόγων, φιλαρμονικής και χοροδίας και πλήθος εκδηλώσεων θεσμών στα χωριά μας είναι στο πρόγραμμα του «Ζωή αλλάζουμε». Οι νέοι μας διψούν για καινοτόμες δράσεις που θα τους απασχολούν δημιουργικά, θα τους ψυχαγωγούν και θα τους δίνουν ένα κίνητρο μετά τις σπουδές τους να γυρίσουν στην πόλη τους. Αυτός είναι και ο λόγος που μέσα στο ψηφοδέλτιό μας δώσαμε προτεραιότητα κυρίως στους νέους. Γιατί οι νέοι δεν συμβιβάζονται με καταστάσεις παροχημένες. Δεν ανέχονται γύρω τους θολά είδωλα, αλλά διαφανή πρότυπα ειλικρινούς επιθυμίας να πάνε μπροστά, να πάνε έστω και λίγο προς το καλύτερο. Φτάσουμε σε αυτό το βήμα ενώπιόν σας, μελετήσαμε προγράμματα Δήμων και καταγράψαμε στρατηγικές ανάπτυξης που μπορούν να εφαρμοστούν στο δικό μας Δήμο. Πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι μία φιλόλογος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ίσως γιατί και οι ίδιοι δεν προσπάθησαν πραγματικά να χαράξουν τομές ανάπτυξης. Τους απαντώ με το πρόγραμμά μας και τονίζω ότι όταν μπαίνεις στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν χρειάζεται να ξέρεις, αρκεί μόνο να θέλεις και να μπορείς. Και εμείς μπορούμε στην ομάδα μας. Έχουμε νέους που θα φροντίσουν για την υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με ειδικούς συνεργάτες θα συστήσουμε τμήμα ανάπτυξης τοπικής οικονομίας. Αυτό θα περιλαμβάνει παραδείγματα αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης, ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, ενίσχυσης του τουρισμού. Έμφαση θα δοθεί και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αγροτουρισμός, περιηγητικός τουρισμός, αθλητισμού, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός και τουρισμός τρίτης ηλικίας. Αναλόγως της οριμότητας ανάπτυξης κάθε αντικειμένου, αλλά και της ιδιαιτερότητας του τόπου μας, θα τεθούν προτεραιότητες. Η πόλη μας, τα παραθαλάσσια χωριά μας, ο ορεινός μας όγκος είναι ευλογημένα με δυνατότητες ανάπτυξης σε κάθε επιμέρους τομέα. Ιδιαίτερη φροντίδα και μελέτη έχουμε επενδύσει στο παράδειγμα αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης, το οποίο θα διαθέτει τμήματα φυτικής, ζωικής παραγωγής και αλίας. Μέσα από τις απαντήσεις σας στα σχετικά ερωτηματολόγια, ζητήσατε προτεραιότητα στη διεκδίκηση παραρτημάτων ΕΠΑΛ ή ΕΚ σχετικά με αγροτικά επαγγέλματα, στη δημιουργία brand name Δήμου με σκοπό την ενίσχυση προϊόντων ταυτισμένων με την περιοχή μας, στην επιμόρφωση αγροτών στις νέες τεχνολογίες για την ενημέρωσή τους, στην εξωστρέφειά τους, αλλά και στην προώθηση των προϊόντων τους, στην αξιοποίηση του τσαγιού της Όφριος και γενικότερα των βοτάνων της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας,
σε ημερίδες για την ενημέρωση νέων αγροτών για την προστασία περιβάλλοντος. Από τις δεκάδες λοιπόν προτάσεις σας, ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε για έναν αγώνα δίπλα στο δημότη, δίπλα στο νέο αγρότη και τη νέα αγρότησα, δίπλα στον πρωτογενή τομέα. Ο Δήμος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Μπορεί όμως να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Με σεμινάρια και ημερίδες πρέπει να δείξει στους νέους αγρότες και στις νέες αγρότησες το δρόμο, να τους ανοίξει νέους ορίζοντες, να ενημερώσει για καλλιέργειες και νέες αγορές. Ένας σημαντικός αριθμός συνδημοτών μας απασχολείται στο σπίτι. Ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικοτεχνίας μέσω υποστηρικτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ο εξυγχρονισμός του Δήμου στην υπηρεσία του Δημότη είναι κάτι που θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Και πάλι θέλησα να διαμηνήσουν ότι υποσχόμαστε κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Απαντούμε λοιπόν. Πάρα πολλοί Δήμοι, ένα μεγάλο ποσοστό Δήμων σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει αυτοτελές τμήμα μηχανογράφησης, τεχνολογιών πληροφορικής, προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη καταχώρηση ζητημάτων της καθημερινότητας που αφορούν το Δήμο, με στόχο βεβαίως την ταχύτερη αντιμετώπιση τους από τις υπηρεσίες. Ο πολίτης μπορεί να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις στο κινητό του για την εξέλιξη ενός ζητήματος μέχρι την οριστική του διευθέτηση. Μέσω του συστήματος οι πολίτες λαμβάνουν ενημερώσεις για τα δρόμενα, τις εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις του Δήμου. Μπορεί να βρει σύντομες απαντήσεις για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται. Μπορεί να βρει ένας επισκέπτης στο χάρτη δεκάδες σημεία ενδιαφέροντος και ο πολίτης βέβαια να καταθέσει την άποψή του για σημαντικά θέματα που αφορούν στο Δήμο. Σήμερα, κάθε Δήμος πρέπει να διατηρεί μια ιστοσελίδα για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του Δημότη, πλήρως ενημερωμένη, με ό,τι πιο σύγχρονο προσφέρεται. Σας ρωτώ λοιπόν, ο Δήμος Αλμυρού τι διαθέτει από όλα αυτά? Πώς εξυπηρετείται ο Δημότης του Δήμου μας σήμερα? Τα εργαλεία που προσφέρονται σήμερα για την εξυπηρέτηση του Δημότη πρέπει να αξιοποιηθούν. Αυτά προσβλέπουν και στην καλή λειτουργία του Δήμου και στην εξυπηρέτηση του Δημότη, αλλά και στην εξωστρέφεια των εκδηλώσεων και των έργων του Δήμου Αλμυρού. Οραματιστείτε λοιπόν μαζί μας ένα Δήμο που θα αναπτύσσεται βάσει στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. Οραματιστείτε μαζί μας έναν Δήμο πλούσιο σε σύγχρονες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Γι' αυτό το Δήμο θα εργαστούμε οι υποψήφοι που πλαισιώνουν το συνδυασμό μας μαζί με τους εκατοντάδες εθελοντές και φίλους. Υποψήφοι που εκφράζουν όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλες τις ηλικίες και που αναλαμβάνουν όλοι την ίδια δέσμευση να υπηρετήσουν το Δήμο τους με όλες τις δυνάμεις. Γιατί εμείς στο συνδυασμό ζωή αλλάζουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ως το αξίωμα του Δημάρχου δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι υπέρτατη τιμή. Αλμυρός δεν είναι μόνο η πλατεία. Είναι και οι συνοικίες γύρω και πέρα από αυτή. Είναι τα χωριά μας. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και την προσοχή μας και εκεί. Ανάβρα, Πέρδικα, Νεράιδα, Ανθότοπος, Νεοκοράκι, Αργυλοχώρι, Ζαρκαδοχώρι, Μαυρόλοφος, Φυλάκι, Ευξινούπολη, Κοφή, Κοκοτή, Κρόκιο, Πλάτανος, Σούρπη, Αμαλιάπολη, Δρυμώνας, Αγία Τριάδα, Άγιος Ιωάννης, Βρύνενα, Τελεός, Άγιοι Θεόδωροι, Αχίλιο. Είναι οι πυλώνες του Δήμου μας, είναι τα στολίδια μας. Αφού πρώτα φροντίσουμε για την καθημερινότητά τους, μπορούν, ειλικρινά μπορούν, μέσω προγραμμάτων να γίνουν τουριστικοί και περιβαλλοντικοί προορισμοί, να βγουν από το λίθαργο και να πάρουν ζωή. Αλλά και ο Αλμυρός δεν έχει καλύτερη εικόνα.
Επιβάλλεται λοιπόν να βελτιώσουμε την εικόνα των εισόδων της πόλης μας και των χωριών και να επαναφέρουμε τον πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Η ανακύκλωση στο Δήμο πρέπει επιτέλους να δουλέψει σωστά. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το δάσος, βυθισμένο στην εγκατάλειψη και την αδιαφορία, χρειάζεται πολύ χρόνο για να αποκτήσει την παλιά του έγκλη. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και ήπια τουριστική ανάπτυξη. Ενοποίηση δύο μοναδικών οικοσυστημάτων χωρίς ρέλια με ποδηλατόδρομο και δημιουργία ενός περιβαλλοντικού περιπάτου που πραγματικά θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα ενισχύσει την τουριστική δυναμική των δύο προορισμών. Πολιτιστικό πάρκο Πλατάνια, βιωματικό και ψυχαγωγικό με πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και φιλοξενία θεματικών εκθέσεων. Κτίριο πολιτιστικού οργανισμού. Πρόκειται για τον μοναδικό κλειστό χώρο εκδηλώσεων του Δήμου. Συνεπώς, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί κάθε είδους εκδήλωση. Με την αποπεράτωση του κτιρίου πλησίων μπορεί να μετατραπεί σε πολιτιστικός χώρος με διαδραστική λειτουργία. Ζούμε σε έναν τόπο με πολύ πλούσια ιστορία. Εν τούτης, ο πολιτισμός μας είναι ξεχασμένος και απαξιωμένος. Λείπουν υποδομές για την ανάπτυξή του. Το μουσείο μας στέκει αναξιοποίητο και η πινακοθήκη με έργα μεγάλης αξίας, ερμητικά κλειστή και απρόσιτη προς τους δημότες, τους επισκέπτες και κυρίως τους μαθητές. Έχουμε πολλή δουλειά στον τομέα του πολιτισμού. Χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικοί συνεργάτες. Πρέπει να καταγραφούν και να χαρτογραφηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι, να γίνουν επισκέψιμοι τα μοναδικά σπήλαια της Όθριος, οι διαδρομές περιπατητικού τουρισμού, οι φυσικές πίστες αναρρίχησης, οι υποδομές και η διαμόρφωση στις παραλίες μας είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Οραματιστείτε λοιπόν μαζί μας ένα Δήμο πλούσιο σε σύγχρονες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Γι' αυτό το Δήμο θα εργαστούμε όλοι. Σας καλώ σε αυτόν τον αγώνα λίγο πριν το νήμα να τρέξουμε μαζί, να δώσουμε σε αυτή την πόλη επιτέλους την ευκαιρία για ανάπτυξη και προοπτική. Σας καλώ τις Σας καλώ τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περίοδου να διαδώσετε το πρόγραμμα του συνδυασμού μας σε κάθε σημείο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Μέσα από αυτό μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των παιδιών μας. Αλλάζουμε ταχύτητα στην ανάπτυξη του Δήμου με στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης, με γραφείο τοπικής οικονομίας και τμήμα αγροτικής ανάπτυξης. Αλλάζουμε τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων εφαρμόζοντας τον νόμο. Αλλάζουμε την εικόνα των χωριών, φροντίζουμε οι δομές του Δήμου να φτάσουν σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά. Με συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αλλάζουμε το νοσηρό κλίμα στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης μας. Αλλάζουμε την απαξίωση, την αναζωνία και την υποτίμηση προς τους δημοτικούς υπαλλήλους. Που είναι οι σταθεροί συνεργάτες μας και θέλουμε τη συνεργασία μέσα στο Δήμο. Θυμάμαι την τρίτη ηλικία. Επιμορφώνουμε και κρατούμε τους νέους στον τόπο μας. Φροντίζουμε για όσους έχουν την ανάγκη των συγκοινωτών μας. Αλλάζουμε νοοτροπία και δεν μιλάμε για δημοτικές αρχές και τοπικούς άρχοντες, αλλά για υπηρέτες του κοινού συμφέροντος. Στεκόμαστε ενώπιόν σας και ζητούμε την ψήφο σας με γνώμονα ότι στη δική μας θητεία η λέξη άνθρωπος θα είναι πάντα η απάντησή μας, όποια και αν είναι η ερώτηση.
χωρίς διακρίσεις, χωρίς κυβροκομματισμούς, χωρίς εκδικήσεις και ανταποδόσεις. Στο Δήμο Αλμυρού αλλάζουμε δήμαρχο, αλλάζουμε δημοτική αρχή, αλλάζουμε συνήθειες, αλλάζουμε δημοτικά. Ευχαριστώ.